Πάμε στην Ιερά Μονή Κρεμαστής Ηλίας, κοντά στον πύργο, όπου υπήρχε μια παράξενη και μοναδική θρησκευτική παράδοση. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στην παραλία της Ζαχάρος, για να τη θαυμάσουμε από ψηλά, καθώς πέφτει ο ήλιος. Η Ιερά Μονή Κρεμαστής απέχει 15 χιλιόμετρα ανατολικά από τον πύργο και βρίσκεται πάνω στον απόκριμνο βράχο με μαγευτική θέα στο δάσος της Φολόης και τον Ερήμανθο. Το όνομά της το οφείλει στο γεγονός ότι πριν την ίδρυσή της βρέθηκε θαυματουργικά η εικόνα της Παναγίας να αιωρείται μέσα σε ένα σπήλαιο. Στο μοναστήρι υπήρχε μία μοναδική παράδοση. Κάποιες γυναίκες πετούσαν τα άρρωστα παιδιά τους στον κρεμό σαν δάμα στην Παναγία και όταν κατέβαιναν τα έβρισκαν σώα και θεραπευμένα. Με τα χρόνια, καθώς η πίστη των ανθρώπων λιγόστεψε, σταμάτησε να γίνεται και αυτό το έθιμο. Το καθολικό της Μονής είναι διαμορφωμένο μέσα σε ένα σπήλαιο, που μεγάλο όμως μέρος του καταστράφηκε από μία κατολίσθηση. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου. Υπάρχουν ακόμα τα παρεκκλήσια του Αγίου Νεκταρίου και του Οσίου Αντωνίου του Μέγα. Πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου, ημέρα απόδοσης της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εδώ είμαστε στην Ιερά Μονή Κρεμαστής, στην Ηλία, και βλέπετε γιατί τη λένε έτσι, γιατί είναι κρεμασμένη εδώ πάνω στο βράχο. Αρκετή ανηφορίτσα για το καθολικό. Yeah.
wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really?